Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, ο Κώστας εδώ. Καλώς ήρθες σε ακόμη ένα eBay Unboxing. Ναι, αυτό εδώ τον ήχο που θα ακούσετε τώρα τον έφτιαξε ο φίλος μου Δημήτρης. Τον έχω βάλει και σε παλαιότερα eBay Unboxing. Μ' αρέσει που και που να τον χρησιμοποιώ. Γενικά ο φίλος μου Δημήτρης, αλλιώς Evergamer, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στα eBay Unboxing και όχι μόνο. Κάναμε κάποια επεισόδια μαζί. Τσεκάρε το κανάλι του. Κάπου εδώ θα τριγυρνάει Evergamer. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. 7-8 πακέτα πάλι θα δούμε. Και σιγά σιγά, δημιουργικά και γρήγορα, να περάσουμε στο πρώτο πακέτο που θα ανοίξουμε. Made in China, comes from China. Περνάει ο καιρός, πακέτα έρχονται, πακέτα ανοίγονται. Πραγματάκια, ο ταχυδρόμος συνέχεια έχει πάρει φωτιά. Και πάμε να δούμε τι είναι το πρώτο. Τι είναι αυτό. Μαγνήτης. Ναι, όπως καταλάβετε δεν είναι δική μου παραγγελία αυτή. Επειδή με τον αδερφό μου μοιραζόμαστε τον ίδιο λογαριασμό και κάνουμε μαζί, όπως έχετε καταλάβει, σε τόσα eBay unboxing, διάφορα unboxing, του είχα ζητήσει κάποια στιγμή να ψάξει να μου βρει μαγνητάκια. Και αυτά είναι μαγνητάκια τα οποία τα περνάς. Τώρα φαίνεται. Να μπορέσω να το βάλω πάνω στην πλακέτα που έχω φτιάξει για να κάνουμε καλύτερο zoom. Λοιπόν, είναι μικρά μπαλομαγνητάκια, σαν μεταγιόν, σαν αυτά που βάζεις χαντρούλες. Λοιπόν, και τα οποία μπορείς να βάλεις σε κλωστή όπου θέλεις εσύ, να φτιάξεις διάφορα πράγματα. Γενικά σκεφτείτε ότι με αυτά κάνεις 3D κατασκευές, τώρα που τα βλέπω. Γενικά, του είχα ζητήσει να μου πάρει μαγνήτες, βρήκε αυτούς. Και έτσι όπως τα κοιτάω, είναι πολύ χρήσιμο για να κάνεις διάφορα πράγματα. Πολύ ωραίο και πρακτικό και αυτό. Αυτό το κρατήσω εγώ, Λοιπόν, επόμενο πακέτο, να δούμε τι θα δούμε. Μίνι κροκοδυλάκια. Θυμάστε και από το προηγούμενο eBay unboxing και είχαμε διάφορα ηλεκτρολογικά πραγματάκια. Έτσι και αυτή τη στιγμή πήραμε πιο μεγάλα κροκοδυλάκια από τα προηγούμενα μικρά, για λίγο πιο μεγάλα πειράματα. Απλό σίδερο, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα ακριβό ή κάτι το ιδιαίτερα να πες τι είναι αυτό. Αλλά τη δουλειά τους θα την κάνουν μέσα σε ένα βαθμό. Ένα κόκκινο, ένα μαύρο, ένα θετικό, ένα αρνητικό, έχουν και τα σύμβολα επάνω για να ξέρουμε τι κάνουμε. Και προχωράμε. Γενικά έχω διαπιστώσει τον τελευταίο καιρό στα eBay unboxing που είναι πολύ πιο πρακτικό να τα κάνω με ψαλίδι, είναι πολύ πιο εύκολο. Λοιπόν, και αυτά εδώ. Αυτά εδώ ρε, τι είναι? Μ' αρέσει ότι ανοίγω πράγματα αλλά δεν ξέρω τι είναι. Τι είναι αυτά? Μπαίνει μέσα στον ιδρύο αυτό. Τι λες τώρα? Ακόμα κι εγώ πολλά πράγματα δεν τα ξέρω. Γιατί στα ενηδριακά ακόμη δεν έχω φτάσει. Αν τα καταφέρω, τα ανοίξω χωρίς το χαλάσω. Λοιπόν, αυτές είναι διάφορες γωνίες για να βάζεις σωληνάκια και διάφορα, για να κάνεις φυσαλίδες αέρανο μάλλον μέσα στο ενηδριό. Πρακτικό. Ανοίξει ενηδριό. Next. Και πάμε στο επόμενο. Α, ναι. Λοιπόν, το επόμενο, σας έχω πει, έχετε δει μέχρι τώρα ότι έχουμε ένα θέμα με τον αδερφό μου με τα survival πραγματάκια. Με τα είδη επιβίωσης. Τώρα θα μου πεις, καλά, τι θα κάνεις, θα πας επιβιώσεις? Όχι, απλά είναι κόλλημα γενικά. Και μου αρέσει και εμένα και στον αδερφό μου να παίρνουμε κατά καιρούς διάφορα πραγματάκια. Αυτό είναι ένα fire starter, δηλαδή ένα, στην ουσία, τσακμάκι από τα φαλιά, τα οποία πετάει σπινθήρες προκειμένου να ανάψουμε φωτιά. Τα περισσότερα έχουν μαγνήσιο. Το μαγνήσιο είναι στα στρώματα εδώ πάνω. Οπότε με την τριβή με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο το μαγνήσιο δημιουργεί
από ό,τι να το πω σωστά δεν μπορώ, δημιουργήσει πυνθύρες και έτσι μπορούμε να ανάψουμε εύκολα φωτιά. Αυτό είναι πολύ απλό, αρκετά οικονομικό, στο 1 ευρώ. Εγώ είχα αγοράσει ένα πολύ πιο ακριβό για μένα, γύρω στα 5 με 6 ευρώ. Και φαίνεται η διαφορά, είναι το διπλάσιο σε μέγεθος και σε ποιότητα. Αλλά για τη δουλειά που θέλουμε θα δοκιμάσουμε. Γενικά το μαγνήσιο πάνω σε αυτά φθείρεται πολύ εύκολα. Γι' αυτό δεν παίζουμε συνέχεια με αυτά. Τώρα βέβαια θα το φθείρω λίγο, αλλά δεν ξέρω, δεν φαίνεται και κανένας πυνθύρας. Βλέπετε φεύγουν τα τρίματα του μαγνησίου. Γενικά αυτό από ό,τι φαίνεται πρέπει να είσαι πάνω και να τρίβεις όλη την ώρα με δύναμη. Σπίθα πάντως δεν είδα. Anyway, πάμε στο επόμενο πακέτο, μεγάλο και βαρύ. Μεγάλο και βαρύ πακέτο. Και με barcode, τι λες τώρα. Είναι κάποια πακέτα τα οποία δεν είναι πολύ, πάρα πολύ καλά μπαλαρισμένα και καταλαβαίνεις ότι και από το βάρος είναι κάτι το ιδιαίτερο σε σχέση με τα άλλα. Ελπίζω να μην απογοητευτώ. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, αν κατάλαβα καλά, πρέπει να είναι θερμο... πώς το λένε, αυτά που ανεβάζει η θερμοκρασία μέσα στο κινητήριο. Ε? Αντίσταση βραστήρα. Λοιπόν, αυτό είναι μια αντίσταση βραστήρα. Πού θα το βάλουμε αυτό? Στο κινητήριο. Το βάζεις σε ποτήρι και ζεσταίνει το νερό. Τι λες τώρα? Αν δεν πάθεις ηλεκτροπληξία. Γιατί όχι? Βασικά θα πάθεις ηλεκτροπληξία. Καλό ρίσκο. Να κληρονομήσεις το PC σου. Λοιπόν, γενικά κάποια πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα, τέλος πάντων. Ω, και το επόμενο. Αυτά. Λοιπόν. Λέω πολλές φορές το λοιπόν. Αυτά εδώ είναι γατζάκια, τα οποία μπαίνουν είτε σε μπρελό και είτε σε οτιδήποτε θέλετε. Πρακτικά για τα κλειδιά σας, για πράγματα που θέλετε να κρεμάσετε στο εργαστήριό σας, στον καράζ σας, σε οτιδήποτε θέλετε να το βάλετε. Θα μου δώσεις μερικά και εμένα, αδερφέ. Λοιπόν, μετά θα γίνει μοιρασιά. Και πάμε και στο επόμενο. Ενδιαφέρον αυτό. Προφανώς made in China και αυτό. Γενικά είμαστε στη χαρά του Κινέζου τώρα που το σκέφτομαι. Θα μ' ακούει και ο φίλος μου ο Δημήτρης Evergamer και θα λέει πω έτσι. Αυτά εδώ, όπως βλέπετε, τα περισσότερα είναι παραγγελίες του αδερφού μου. Γι' αυτό δεν είμαι εξοικειωμένος με αυτά, ούτε καν έχω ιδέα κάποια από αυτά τι είναι. Εντάξει, κάποια δεν θέλει και πολύ μυαλό για να σκεφτείς τι μπορεί να είναι, όπως αυτό για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα θερμόμετρο το οποίο βιδώνει, μπορείς να το συνδέσεις, να το δώσεις ρεύμα πάνω σε μια πλακέτα, το βυθίζεις μέσα στο ενιδρίο ή οπουδήποτε θελήσεις και βλέπεις θερμοκρασία. Αρκετά ωραίο και πρακτικό. Γενικά ότι έχει LED, οθόνη και αισθητήρες, είναι όλα τα λεφτά. Ορίστε, σε καλή μεριά και αυτό, τίποτα για τον Κώστα. Σκληρή ζωή. Άρα, ας δούμε το τελευταίο πακέτο, τι θα είναι. Τελευταίο πακέτο, ευχηθείτε να έχει τίποτα και για μένα. Σήμερα παραπονημένος. Ελπίζω να έχει κάτι για μένα, αν και δεν το βλέπω. Ε, ναι, φυσικά. Today is Paris Day. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι λεντάκια, φωτιστικά. Σας θα δείξω κιόλας. Είχα δει κάποιον και κάποια στιγμή μάλλον θα χρειαστεί να πάρω κι εγώ παραπάνω. Τώρα ψάχνω να βρω το πλαστικό που το βάζω πάνω για να σας το δείξω πιο καλά. Λοιπόν, είχα δει κάπου κάποιο παιδί το οποίο είχε φτιάξει ένα δακτύλιο και το είχε βάλει μπροστά από την κάμερά του
προκειμένου να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες φωτισμού. Αυτό ακόμη προσπαθεί να ζουμάρει. Zoom δεν βλέπω. Για κάποιο λόγο το auto zoom συγκεκριμένη κάμερα δεν είναι και ότι πιο αξιόλογο. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, αυτό εδώ, λεντάκι, κομματάκι ένα LED μικρό, το οποίο μπορείς να το βάλεις θετικό, αρνητικό και να φτιάξεις βραχείο, να βάλεις και άλλα, να κάνεις οτιδήποτε θέλεις με αυτά. Και σας λέω, μπορεί να μπει μπροστά από τη βιντεοκάμερά σας, οτιδήποτε έχετε, για να δημιουργήσετε παραπάνω, εντονότερες μάλλον συνθήκες φωτισμού. Χρειάζεται πάρα πολλά τέτοια για να φτιάξεις ένα ωραίο φωτιστικό δακτύλιο, τον οποίο τον βάλεις μπροστά από την κάμερα, αλλά το αποτέλεσμα είναι τρελό. Έχω δει πολύ ωραία πράγματα να γίνονται με αυτά. Λοιπόν, άλλο ένα eBay unboxing, έφτασε στο τέλος. Σήμερα χάσαμε κατά κράτος από τον αδερφό μου. Ελπίζω να σας άρεσαν αρκετά πρωτότυπα. Κάποια από αυτά δεν τα είχα δει ούτε εγώ ξανά. Πρώτη φορά τα βλέπω τώρα. Και να είστε δημιουργικοί, να φτιάχνετε πράγματα. Και πάμε να είμαστε καλά και για ένα επόμενο eBay unboxing. Λοιπόν, ελπίζω να σας αρέσει το κανάλι, κάντε ένα subscriber, κάντε ένα subscriber, να δημιουργήσετε ένα subscriber, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα follow στο Facebook, έχω και σελίδα στο Facebook όσοι δεν ξέρετε, μπείτε, είναι κάτω στα σχόλια, στην περιγραφή στην ουσία, τσεκάρετε, ανεβάζω εκεί τα βίντεο για να ενημερώνεστε όσοι δεν ενημερώνεστε από το YouTube, να τα βλέπετε από το Facebook, κάντε με ad και stay tuned. Λοιπόν, τα λέμε παιδιά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.